Οι μετακινήσεις χωρίς λόγο των Αθηναίων και των Θεσσαλονικιών κατέστησαν την απόφαση μονόδρομο. Θέμα λίγων ωρών είναι, όπως φαίνεται, η ανακοίνωση από τον ίδιο τον Κυριάκο Μητσοτάκη της απαγόρευσης της κυκλοφορίας. Πλέον θα επιτρέπεται μόνο για συγκεκριμένους λόγους, όπως για παράδειγμα για να μεταβεί κάποιος στο φαρμακείο ή στο σούπερ μάρκετ, και θα υπάρχει στα πλαίσια του δυνατού και αστυνομικός έλεγχος. Οι πληροφορίες λένε ότι σήμερα είναι συνεχίσεις οι σκέψεις στο Μέγαρο Μαξίμου και το μοναδικό θέμα είναι το πώς και το πότε ακριβώς θα ανακοινωθεί η καθολική απαγόρευση της κυκλοφορίας. Η κυβέρνηση φαίνεται πως καταλήγει στην ανακοίνωση εντύπου δήλωσης μετακίνησης και στην αποστολή SMS από τους πολίτες, για την αποτροπή μετακίνησης ατίθασων ανεύθυνων πολιτών. Στην έντυπη και ηλεκτρονική μορφή οι πολίτες είναι υποχρεωμένοι να συμπληρώνουν 6 κουτάκια και να απαντούν αντίστοιχες ερωτήσεις στο SMS που θα αποστέλουν. Η δήλωση μετακίνησης έχει μία μορφή, δόγματος τους όξους τους πολίτες προκειμένου να περιορίσουν τις εξόδους τους, και να τηρήσουν το μένουμε σπίτι. Όπως αντίστοιχα ακούστηκε για εκείνους τους λίγους που αποφάσισαν να ταξιδέψουν στα εξοχικά και τόπους καταγωγής τους, τους οποίους όπως ανέφεραν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ΚΑΠΑ Πέτσας και ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας ΚΑΠΑ, Χαρδαλιάς, γνωρίζουν ποιοι είναι, από τις κάμερες ασφαλείας των διοδίων. Το έντυπο δήλωσης μετακίνησης, στο έντυπο δήλωσης μετακίνησης του Υφυπουργείου Πολιτικής Προστασίας γράφεται χαρακτηριστικά. Σύμφωνα με, που ρυθμίζει τις μετακινήσεις στο πλαίσιο της καταπολέμησης της εξάπλωσης του ιού COVID-19. Ο μικρόν κάθετο ζητά υπογράφων ουσά, διεύθυνσης κατοικίας, δηλώνω ότι η μετακίνησή μου σχετίζεται με τον ακόλουθο λόγο, σημειώστε χει στο αντίστοιχο πλαίσιο. Μετακίνηση μεταξύ της κατοικίας μου και του τόπου άσκησης της επαγγελματικής μου δραστηριότητας. Η μετακίνηση είναι απαραίτητη για την άσκηση της επαγγελματικής μου δραστηριότητας, λόγω αδυναμίας τηλεργασίας, βεβαίωση εργοδότη, ή αφορά σε επαγγελματική μετακίνηση που δεν μπορεί να αναβληθεί. Μετακίνηση για αγορά καταναλωτικών αγαθών σε κατάστημα που παραμένει σε λειτουργία με τις διευθύνσεις τους. Φαρμακείο, σούπερ μάρκετ, πρατήριο υγρών καυσίμων, άλλο, μετακίνηση για λόγους υγείας με διευθύνσεις. Ιατρείο, μονάδα υγείας, άλλο, μετακίνηση για επιτακτικούς οικογενειακούς λόγους, για παροχή βοήθεια σε ευπαθή άτομα ή για φροντίδα παιδιών με σχετικές διευθύνσεις. Σύντομη μετακίνηση, κοντά στην κατοικία μου, για ατομική σωματική άσκηση, εξαιρείται οποιαδήποτε συλλογική αθλητική δραστηριότητα, ή για τις ανάγκες κατοικίδιου ζώου. Μετακίνηση σε δημόσια υπηρεσία ή κατάστημα παροχής υπηρεσιών με δήλωση της υπηρεσίας και της διεύθυνσής της. Συμπληρώνεται η ημερομηνία με την υπογραφή του μετακινούμενου πολίτη, αντίστοιχη θα είναι η διαδικασία ηλεκτρονικά με την αποστολή SMS το 13033, όπου ο πολίτης θα δηλώνει το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση κατοικίας του, τον σκοπό της μετακίνησής του και τη διεύθυνση του σημείου που θα κατευθυνθεί.